Επιστήμονες παρατήρησαν για πρώτη φορά ένα διαστημικό τυφώνα που περιστρεφόταν ψηλά πάνω από το Βόρειο Πόλο, προσφέροντας μία πρώτη ματιά σε ένα φαινόμενο που οι επιστήμονες πιστεύουν ότι θα μπορούσε να συμβεί στους πλανήτες ολόκληρου του σύμπαντος. Ο τεράστιος διαστημικός τυφώνας ανακαλύφθηκε από μία ομάδα επιστημόνων με επικεφαλή στο Πανεπιστήμιο Σαντόνγκ της Κίνας, η οποία ανέλησε τις δορυφορικές παρατηρήσεις που έγιναν τον Αύγουστο του 2014. Στόχος της ομάδας ήταν να κατασκευάσει μία τρισδιάστατη εικόνα του φαινομένου στην ιονόσφαιρα της Γης, όπου η ατμόσφαιρα του πλανήτη συναντά το κενό του διαστήματος. Αυτό που εντόπισαν οι επιστήμονες ήταν μια στροφιλιζόμενη μάζα πλάσματος, η οποία είχε παρόμοια συμπεριφορά με το καιρικό φαινόμενο του τυφώνα που σημειώνεται στη Γη. Αλλά, σε αντίθεση με τους τυφώνες που παρατηρούνται στην επιφάνεια του πλανήτη, ο διαστημικός τυφώνας έβρεχε ηλεκτρόνια αντί για νερό. Αυτό το διαστημικό φαινόμενο, που απλώθηκε σε απόσταση 1000 χιλιόμετρων πάνω από το Βόρειο Πόλο, στράφηκε αριστερόστροφα σε γήινο τυφώνα στο βόρειο ημισφαίριο και δίρκεσε σχεδόν 8 ώρες. Επιπλέον, αυτό το πρωτοφανές φαινόμενο βρέθηκε να έχει ένα ήσυχο κέντρο όπως τα γήινα αντίστοιχά του, καθώς και πολλαπλούς πυροειδείς βραχίονες και εκτεταμένη κυκλοφορία. Τέτοιοι τυφώνες αναμένεται να είναι υπεύθυνοι για σημαντικές επιπτώσεις στα διαστημικά καιρικά φαινόμενα, όπως η αυξημένη έλξη μέσω δορυφόρου, οι διαταραχές στις ραδιοεπικοινωνίες υψηλής συχνότητας και τα αυξημένα σφάλματα στη θέση του ραντάρ πέρα από τον ορίζοντα. Αναμένεται επίσης να επηρεάσουν και τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και επικοινωνίας. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Communications, η διαδικασία μπορεί ακόμη να είναι σημαντική για την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαστρικών ανέμων και άλλων ηλιακών συστημάτων σε όλο το σύμπαν. Ο διαστημικός καιρός βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επιστημόνων από τη δεκαετία του 1950 λόγω της έλευσης της δορυφορικής τεχνολογίας, με τους πρώτους ηλιακούς ανέμους να παρατηρούνται στα τέλη της δεκαετίας. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι διαστημικοί τυφώνες μπορούν επίσης να εμφανιστούν κοντά σε άλλους πλανήτες και φεγγάρια με μαγνητικά πεδία και πλάσμα. Το πλάσμα είναι η κατάσταση της ύλης στην οποία ένα αέριο γίνεται τόσο ζεστό που τα άτομά του χωρίζονται σαν ανεξάρτητα κινούμενα ηλεκτρόνια και ιόντα, καθιστώντας τα εύκολα επηρεαζόμενα από δυνάμεις όπως η όθηση και το τράβηγμα του μαγνητισμού της Γης. Ο Μάικ Λόκουουντ, καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, ανέφερε πως μέχρι τώρα ήταν αβέβαιο ότι υπήρχαν ακόμη και τυφώνες του διαστημικού πλάσματος, οπότε το να αποδεχτεί κάτι τέτοιο με μια τόσο εντυπωσιακή παρατήρηση είναι απίστευτο. Οι τροπικές καταιγίδες συνδέονται με τεράστιες ποσότητες ενέργειας και αυτοί οι διαστημικοί τυφώνες πρέπει να δημιουργούνται με ασυνήθιστα μεγάλη και ταχεία μεταφορά ηλιακής αιωλικής ενέργειας και φορτισμένων σωματιδίων στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το πλάσμα και τα μαγνητικά πεδία στην ατμόσφαιρα των πλανητών υπάρχουν σε όλο το σύμπαν, οπότε τα ευρήματα δείχνουν ότι οι διαστημικοί τυφώνες πρέπει να είναι ένα διαδεδομένο φαινόμενο.